Είναι, γιατί το είπαμε και νωρίτερα και θέλουμε μία απάντηση από αυτού. Γιατί μπήκατε εσείς επικεφαλής του συντονιστικού, δεν θα έπρεπε να ήταν ο κύριος Κουρουμπλής? Όχι, κοιτάξτε, επικεφαλής της όλης της προσπάθειας είναι ο κύριος Κουρουμπλής. Εγώ έχω οριστεί από τον κύριο Κουρουμπλή, από αυτόν που έχει την απόλυτη ευθύνη και είναι επικεφαλής, στο συντονιστικό για την αποτίμηση των ενεργειών της ημέρας και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. Μάλιστα. Πάντως, δηλαδή, εγώ ουσιαστικά έχω την ευθύνη να παρακολουθώ το τι συμβαίνει μέσα στην ημέρα, mm-hmm. να μιλάω και με να τα συνεργεία, να κάνω λογαριασμό. Προσοχή, δεν πρέπει να γίνει αυτή η παρανόηση και θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Θα το δούμε το πολιτικό κομμάτι. Είμαστε σε συνεργασία με τον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει την ευθύνη και μου ανέθεσε κομμάτι της ευθύνης. Ωραία, σαφές. Να είμαστε έτσι, ξεκάθαροι και σε αυτό. Ευθύνη, υφυπουργός δεν, δεν λέει κανείς όχι. Δεν θέλω να υπάρχουν παρανοήσεις σε αυτό. Όχι, εμείς το λέμε ως πολιτική ανάλυση, κύριε Υπουργέ. Προκύπτει τώρα ότι από τη στιγμή που πήρε και τη διαχείριση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι αν εσείς τα πηγαίνατε όλοι καλά στο Υπουργείο σας, δεν θα χρειαζόταν να παρέμβει ο Πρωθυπουργός και να πει παιδιά, ένα, δύο, τρία θα γίνουν. Θα χρειαζόταν. Σε μια τέτοια κατάσταση, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έπρεπε να ενημερωθεί από εμάς. Και ταυτόχρονα να δώσει και οδηγίες. Και ο Πρωθυπουργός έχει την. Αν εγώ είχα ένα μέρος της ευθύνης, ο κ. Κουρουμπλής ένα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης συντονισμού, εννοώ, ο Πρωθυπουργός έχει το απόλυτο. Δηλαδή, δεν υπήρχε πολιτικό θέμα για εσάς. Δεν υπήρχε πολιτική ευθύνη. Ενώ για το, όχι, για αυτό, που αποφασίσαμε, μέσα, νομίζω ότι ήταν πολύ συγκεκριμένο. Να έρθουν επιπλέον μέσα. Να ψάξουμε να βρούμε επιπλέον μέσα προκειμένου να βοηθήσουμε στην απορρίπανση τόσο διαθαλάσσης όσο και διαξηράς. Λάθη έγιναν, κύριε Σαντορινιέ. Αν ήσασταν εσείς στη θέση του κυρίου Υπουργού, θα το διαχειριζόσασταν με τον ίδιο τρόπο? Ήμασταν μαζί. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχουν. Αν έχουμε κάνει λάθη, τα έχουμε κάνει και οι δύο. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω να διαχωρίσω. Έχετε κάνει πέρα. Αυτό, σας ρωτάμε. Σας λέω λοιπόν. Για να είμαστε καθαροί. Το ναυάγιο έγινε 2,5 ώρα το βράδυ. Το πλοίο βυθίστηκε στις 4 και 10. Εκεί βρισκόντουσαν σκάφη του λιμενικού, παραπλέοντα σκάφη, προκειμένου να συλλέξουν τυχόν ναυαγούς. Μέχρι και τις 4 και 10 δεν μπορείς να κουμπίσεις. Δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος εκεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο βυθίζεται το πλοίο και μέχρι να κάτσει, υπάρχουν δίνες. Θα είχαμε θύματα. Αμέσως μετά έπρεπε να πέσουν οι δίτες, να υπογραφεί το συμβόλαιο αντιρρύπανσης μεταξύ της εταιρείας και, της πλειοκτήτριας και να αποτιστεί το φράγμα. Σε πόσες ώρες έγινε μετά από την οριστική βύθιση αυτό? 9:40 είχε μπει το φράγμα. Και γιατί ξέφυγε 9:40 είχε μπει το φράγμα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα σκάφος το οποίο έχει 2,5 περίπου τώρα έτσι να πούμε, 2,5 χιλιάδες τόνους πετρελαιοειδών, το οποίο από τις 2,5 που, που υπάρχει το, η σύγκρουση, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων, που αρχίζει, που αρχίζει να βουλιάζει, μέχρι τις 9,5 δεν φυλάσσεται η περιοχή, γιατί σας εξήγησα για ποιο λόγο. 7 ώρες δηλαδή φεύγει πετρέλαιο. Φεύγουν πετρελαιοειδή. Εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα η οποία έχει φύγει. Αυτή η ποσότητα είναι και μαζούτ ταυτόχρονα. Τη στιγμή λοιπόν, ταυτόχρονα είναι βράδυ. Το βράδυ το μαζούτ, επειδή είναι βαρύ, μένει κάτω. Σε αυτές τις 7 ώρες λοιπόν, κύριε Σαντορινιέ, έφυγε τόσο πετρέλαιο για να φτάσει τελικά μέχρι την Γλυφάδα. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο, οι εκτιμήσεις είναι ότι το πετρέλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 300 τόνους. Είναι όλο από αυτό το πλοίο? Εκτίμηση είναι ότι είναι από αυτό το πλοίο. Υπάρχουν... Έχετε κάνει μετρήσεις και ελέγχωση ή το λέτε έχουν έτσι? Έχουν σταλεί για εργαστηριακά. Προσέξτε, δεν είναι απλή εργαστηριακή ανάλυση τόσα, τόσοι υδρογονάνθρακες είναι στο νερό. Πρέπει να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των... Όχι, λέω αν έχετε διαπιστώσει από ποια πλοία είναι. Πρέπει να δούμε το τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, επειδή ξέρω ότι αναφέρεστε και σε ένα άλλο πλοίο το οποίο είχε προσαράξει. Το έχει πει, το οποίο είχε προσαράξει.
πρέπει να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου που είχε εκείνο το πλοίο. Που έχει αυτό. Το έχουμε στείλει για να δεν έχει τα αποτέλεσματα. Δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ότι είναι μόνο η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα εντός της εβδομάδας, οπότε θα γνωρίζουμε και αν είναι και από κάποιες άλλες πηγές μόλυσης. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, επειδή πρέπει να δεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο την ποσότητα, δεν είναι μια εύκολη ανάλυση. Εσείς γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, γιατί βυθίστηκε αυτό το πλοίο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί βυθίστηκε το πλοίο. Έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Mm-hmm. Ζήτησε ο εισαγγελέας το φάκελο, έχει πάρει ο εισαγγελέας το φάκελο. Συνεχίζεται λοιπόν η προανάκριση από τον εισαγγελέα. Ήταν αξιόπλοιο. Θα μπορούσε ο καθένα. Κοιτάξτε. Η αξιοπλοεία του πλοίου ελέγχθηκε στις 4 Αυγούστου. Μάλιστα. Για να δοθεί η δίμηνη παράταση. Τα προσωρινά πιστοποιητικά. Ναι, για να δοθεί η δίμηνη παράταση, δεν δίνεται έτσι η δίμηνη mm-hmm. παράταση. Γίνεται επιθεώρηση του πλοίου, δεν βγαίνει στη στεριά. Αλλά είπατε δεν βάζετε το χέρι σας στην οχιά. Έτσι είπατε. Κοιτάξτε, δεν είμαι ναυπηγός, δεν ήμουν εκεί. Εσείς θα το βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, όποια ευθύνη και να είχατε. Και όταν ναι. δίνεται πιστοποιητικό αξιοπλοεία, ναι, νομίζω... σημαίνει ότι το έχετε βάλει το χέρι, κύριε Υπουργέ. Δεν πιστεύω, κύριε Οικονόμου, να ζητάτε σε κάθε επιθεώρηση που γίνεται σε κάθε πλοίο να βρίσκομαι εκεί όχι για εσείς, να δω αν έγινε σωστά η επιθεώρηση. Όχι εσείς, ωραία. Λέω λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι έγινε επιθεώρηση. Τώρα, αν έγινε απολύτως σωστά, αυτό δεν μπορώ εγώ να το πιστοποιήσω. Εδώ όμως δεν έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, κύριε Σαντουρνιέ, γι' αυτό το λέω με τέτοια ένταση. Το καταλαβαίνω. Διότι εδώ έχουμε τη βύθιση ενός πλοίου ενώ είχε αξιόπλο. Άρα... Πώς γίνεται αυτό. Ξέρετε δεν πόσα... έγινε ένα μικρό ατυχηματάκι εν πλώ. Ξέρετε πόσα πλοία έχουν βυθιστεί ενώ έχουν αξιόπλο. Όλα τα πλοία που έχουν βυθιστεί αξιόπλο άρα ήταν. Άρα φοβάστε, κύριε Υπουργέ, ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτό δεν θα το δείξει τίποτα. Το πλοίο ήταν δεμένο. Δεν αγκυροβολημένο. Εσείς το ξέρετε. Μα το δήλωσε η εταιρεία. Και το είδαμε στο σημείο που ήταν σταματημένο το πλοίο. Τι δήλωσε η εταιρεία είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς ξέρετε ότι δεν έγινε ατύχημα. Το ξέρετε. Έχετε την υπόνοια ότι το πλοίο μπορεί να το βούλιαξαν. Μπορεί να το βούλιαξε η ίδια εταιρεία για άλλους λόγους. Αυτή τη στιγμή όλα μπορούν να υπάρχουν στο τραπέζι. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω κάτι γιατί θα ήταν λάθος θεσμικά. Εγώ να λέω, απαντήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Αν το εξετάζετε. Φυσικά λέω. Και εξετάζετε. Γιατί όλα τα ενδεχόμενα εξετάζετε. Καλέσατε χθες τους εμπλεκόμενους, όσους μάλλον έχουν θυγεί, έχουν πληγεί από αυτή τη ρήπανση, να καταθέσουν μηνύσεις και αγωγές εναντίον της εταιρείας. Προφανώς. Έτσι δεν είναι στοιχειοθετημένο. Από τη στιγμή που έχει γίνει το ναυάγιο, η εταιρεία φέρει ευθύνη. Mm-hmm. Τώρα, αν το ναυάγιο έγινε γιατί κάποιος το βούλιαξε ή γιατί έγινε ατύχημα ή για οποιοδήποτε λόγο. Θα ψαχτεί. Από τη στιγμή που έγινε ναυάγιο και γίνεται η οικολογική καταστροφή, η εταιρεία έχει ευθύνη, έχει ασφαλιστεί για αυτή την ευθύνη και πρέπει όσοι mm-hmm. έχουν πληγεί από αυτή την ευθύνη να καταθέσουν έτσι για αποζημιώσεις. Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε Σαντορινιέ, δεν έχετε αναφερθεί σε κάποιο λάθος που έχει γίνει στους χειρισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, από αυτά που μας έχετε περιγράψει, ήταν άριστος ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθεσης. Για παράδειγμα, οι δήμαρχοι εδώ mm-hmm. καταγγέλουν και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας έχουν δίκιο που φωνάζουν ότι ενημερώθηκαν επί της ουσίας τρεις ημέρες μετά. Ακούστε τώρα να δείτε. Η κοιλίδα φεύγει προς τη Σαλαμίνα. Στην πρώτη φάση. Ναι. Στην πρώτη φάση. Επιστρέφει από ό,τι φαίνεται το βράδυ, γιατί υπάρχουν και κινήσεις των πετρελοειδών, ιδιαίτερα του μαζού, το οποίο είναι βαρύ και αλλάζει η σύνθεσή του σε σχέση με το νερό. Mm-hmm. Το βράδυ αρχίζει να αλλάζει ο καιρός και να έρχεται προς Πειραϊκή και αργότερα προς Γλυφάδα. Μόλις αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχουμε και εικόνες από τα αεροπλάνα. Υπήρχαν προγνώσεις, κύριε Σαντορίνη. Υπήρχαν προγνώσεις. Δεν διαφωνώ. Έχουμε εικόνες από τα αεροπλάνα που δείχνουν καθαρή την κατάσταση. Υπάρχουν εικόνες. Ναι, αλλά από κάτω δεν ξέρατε τι γίνεται, κύριε Σαντορίνη. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Από κάτω δεν ξέρεις τι γίνεται. Μόλις αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται η κοιλίδα, αρχίζουμε και ενημερώνουμε και προσωπικά τους δημάρχους με τηλέφωνα και σήματα. Και υπάρχουν τα σήματα, είναι καταγεγραμμένα όπως πρέπει να γίνεται με βάση το εθνικό σχέδιο. Από τα λιμεναρχεία, τα κατατόπους λιμεναρχεία, προς τους δημάρχους. Ο κόσμος, κύριε Σαντορνιέ, να κάνει μπάνιο ή όχι στη θάλασσα, γιατί μας έχετε μπερδέψει στο Υπουργείο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ΕΛΚΕΘΕ κάνει μετρήσεις. Ιδιαίτερα από σήμερα ξεκινά για να κάνει πιο αναλυτικές μετρήσεις. Θα έχουμε καθημερινές μετρήσεις και όταν θα δούμε ότι είναι ασφαλές να κάνουν μπάνιο, τότε θα το ανακοινώσουμε. Λάθος. Είπατε όμως εσείς μία φράση
που έκανε εντύπωση. Λέτε ότι σε 20 μέρες με ένα μήνα η θάλασσα θα είναι καλύτερη από πριν. Αυτό πώς το λέει, πώς το είπατε? Δεν είπα η θάλασσα, είπα οι παραλίες. Η παραλία. Οι παραλίες θάλασσα είναι, όπως ξέρω. Κοιτάξτε, καταδήλωση των εταιριών. Καταδήλωση των εταιριών. Λοιπόν, επειδή καθημερινά. Ποιον εταιριών, εννοείται. Που έχουν αναλάβει την αντιρρήπανση. Μάλιστα. Σε 20 μέρες με ένα μήνα θα είμαστε καλύτερα από πριν. Σε 20 μέρες με ένα μήνα. Άκουστε, σε 20 μέρες από τη δήλωση. Όχι, δεν σε 20 μέρες με ένα μήνα εκτιμώ ότι θα έχει καθαριστεί το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και λοιπόν, άλλο να είναι καλύτερο από πριν. Ωραία, εντάξει, κάνω αυτή τη. Εντάξει. Κάνουμε και λάθη. μέσα σε αυτή την. Το λέει κανεί όχι. Πείτε το μέσα όμως, σε αυτή. Κάνουμε και λάθη. Κανείς όχι. Κάνουμε και λάθη. Αν μπορούσα να το παραδεχόμαστε. Κάνουμε το λάθος, πρέπει να το παραδέχετε. Η δήλωση κουρουμπλή για τον μπάνιο. Νομίζω ότι εγώ ξέρετε ότι όταν κάνω λάθος, το παραδέχομαι και το αναγνωρίζω. Και λέω λοιπόν. Ο κύριος Κουρουμπλής έκανε λάθος, κύριε Σαντορίνη, που είπε στον κόσμο ότι μπορεί να πάει να κάνει μπάνιο. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι δεν το είπα ακριβώς έτσι, ξέφυγε στη συζήτηση. Πάντως, ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει μπάνιο ακόμα. Μάλιστα. Λάξει. Τώρα, μία κουβέντα τελευταία είπατε πριν, θέλω να το επισημάνω. Μας ρωτάει και ο 300 τόνοι είναι στη θάλασσα ή 300 τόνοι είναι μέσα. Κατεκτίμηση. Περίπου 300 τόνοι έχουν χτυπηθεί λίγο στη θάλασσα. Προσοχή. Αυτό θα μετρηθεί, θα μετρήσουμε πόσο είναι μέσα στις αποθήκες του πλοίου, πόσο έχει βγει από τις παραλίες και αυτό θα μετρηθεί. Δηλαδή θα πάει, θα γίνει διαχωρισμός, θα μετρηθεί πόσο έχει βγει από τις παραλίες και εκεί θα δούμε πόσο τελικά έφυγε από το ναυάγιο. Με τα αλιεύματα υπάρχει πρόβλημα, κατά τη γνώμη σας? Τα αλιεύματα αυτή τη στιγμή, όταν δεν είναι του Σαρωνικού, για αυτές τις μέρες δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αν δεν είναι του Σαρωνικού, μην το κάνει καμία κομμένη δήλωση. Γι' αυτό το κάναμε και το ρεπορτάζ λοιπόν, πριν, όπως είδατε. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μετρήσεις καθημερινές από το ΕΛΚΕΘΕ και θα ενημερώσουμε τους ψαράδες πότε μπορούν να ψαρέψουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαντορίνη. Ευχαριστούμε, κύριε Σαντορίνη. Γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.